Προς το σημείο αυτό, πάμε να χαιρετήσουμε τον επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο, Ανδρέα Γετσί. Σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι, κύριε Γετσί. Καλό μεσημέρι, κύριε Σάβα. Διαβάζω έτσι τις πρώτες δηλώσεις των επικεφαλής των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο που εγκρίθηκε χθες. 10 νομοθετήματα, κάποια με οριακή πλειοψηφία πέρασαν, που κάνουν λόγο για ιστορική μέρα. Διαβάζω και την αντίδραση την πρώτη του Υπουργού Εσωτερικών του δικού μας, ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά παραμένει το δικό μας αίτημα, όπως η μετεγκαταστάσεις ετούντων ασύλου, να είναι υποχρεωτικές και όχι εθελοντικές. Αν μπορείτε έτσι με απλά λόγια, κύριε Γετσί, να μας εξηγήσετε τι ψηφίστηκε χθες και τι συνεπάγεται η εφαρμογή, η υλοποίηση του από τα κράτη-μέλη και αυτά που ήδη ετοιμάζονται να το αμφισβητήσουν. Ναι. Λοιπόν, να δώσουμε λίγο το πλαίσιο, κυρία Σάβα, αυτής της επίπονης μακράς διαπραγμάτευσης που κράτησε περίπου 10 χρόνια. Ναι. Είναι μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ουσιαστικά μεταρρυθμίζει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Αυτό που επιτεύχθηκε χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η υπερψήφιση δηλαδή των 10 νομοθετικών πράξεων, που περιλαμβάνονται σε αυτό που ονομάζουμε με απλά λόγια σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, περιλαμβάνουν πολύ σημαντικές αλλαγές που ουσιαστικά μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη την μεταναστευτική τους πολιτική και την παροχή ασύλου. Δηλαδή, ομοιογενούν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις διαδικασίες για την πολιτική μετανάστευσης και την παροχή ασύλου. Και πέρα από αυτό, το ίσως το πλέον σημαντικό, καθιστά πλέον προβλέψιμη την πολιτική μετανάστευσης και ασύλου και κατοχυρώνει υποχρεωτική την αλληλεγγύη στα κράτη-μέλη που υφίστανται τις μεγαλύτερες των πιέσεων. Και όταν λέμε υποχρεωτική την αλληλεγγύη, δεν καθίσταται υποχρεωτική η υποχρέωση για να δεχθούν με την κατάσταση αριθμού ετούν τον πολιτικό άσυλο σε άλλα κράτη-μέλη. Όμως όλα τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να ασκήσουν την αλληλεγγύη που χρειάζεται, είτε με οικονομικά μέσα, είτε με υλικοτεχνική υποδομή, είτε μέσω αυτού του συστήματος της προαιρετικής μετεγκατάστασης. Όμως το πλέον σημαντικό, κυρία Σάβα, είναι ένα από τα 10 αυτά νομοθετήματα που αφορά στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, εάν ήταν σε εφαρμογή ήδη η νομοθεσία που ψήφισε χθες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρούμε ότι η χώρα μας δέχεται μια αυξημένη πίεση από βάρκες μεταναστών, ετούν τον πολιτικό άσυλο από το Λίβανο. Θα μπορούσε η κυβέρνηση της Κύπρου, εάν ήταν ήδη σε εφαρμογή αυτή η νομοθεσία, να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε ό,τι αφορά αυτή τη μεταναστευτική πίεση, όπως προβλέπεται στην νομοθεσία που ψήφισε χθες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα σε 2 εβδομάδες θα έπρεπε να αξιολογήσει αν όντως υπάρχει ζήτημα για να τεθεί σε εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την αλληλεγγύη και τη στήριξη προς την Κύπρο σε αυτήν την περίπτωση και αμέσως θα κινητοποιείται όλος ο μηχανισμός για τη διαχείριση της κρίσης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, θα ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση σε ό,τι αφορά την διαχείριση. Κύριε Κετσί, το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε είναι ελληνική που θέλουμε, αλλά πώς θα αποφάσιζε εντός δύο εβδομάδων, λέτε, να κηρυχθεί η χώρα μας σε έκτακτη ανάγκη. Σε μεταναστευτική μετά κρίση, ναι, και θα υλοποιούνται ειδικές παρεκκλήσεις σε ό,τι αφορά και τον χρόνο εξέτασης των αιτήσεων, ναι, και το ζήτημα της μετεγκατάστασης και το ζήτημα της οικονομικής στήριξης. Άρα θα υπάρχει μια συντονισμένη ευρωπαϊκή βοήθεια, μια ευρωπαϊκή ομάδα σε ετοιμότητα για να μπορεί να ασκεί αυτή τη βοήθεια αποτελεσματικά. Το πρόβλημα παραμένει αυτό που είπε και ο Υπουργός Εσωτερικών, ότι δεν καθίσταται υποχρεωτική η μετεγκατάσταση. Άρα σε μια τέτοια περίπτωση θα μας έστελναν περισσότερα χρήματα. Δεν είναι αυτό που τώρα θέλει η χώρα μας. Δεν είναι υποχρεωτική για κάποια κράτη-μέλη, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ακριβώς, κυρία. Και τι θα έχουμε από αύριο. Ναι. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πολύ σωστά αναφέρεται ότι για κάποια από τα 10 νομοθετήματα οι πλειοψηφίες ήταν οριακές των 30 περίπου ευρωβουλευτών, ουσιαστικά είναι το αποτέλεσμα ενός μεγάλου συμβιβασμού, όπως γίνονται σχεδόν όλες οι σημαντικές πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι 27 κυρίαρχα κράτη-μέλη, κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες έπρεπε να μπουν σε διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να καταλήξουμε. Βεβαίως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε μια πιο αυστηρή
τοποθέτηση που συνάδει, θα έλεγα, με αυτήν του Κύπρου Υπουργού Εσωτερικού. Θεωρούσαμε ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε και το ζήτημα των μετεγκαταστάσεων να ήταν υποχρεωτικό. Όμως για να επιτευχθεί η νομοθεσία, κυρία Σάβα, χρειάζεται να πούν ναι και οι δύο συνομοθέτες. Και να πω ότι τυπικά το Συμβούλιο, που είναι ο άλλος συνομοθέτης, εκεί που εκπροσωπούνται οι κυβερνήσεις, δεν έχει ακόμη δώσει την τελική του θέση. Αυτό αναμένεται να γίνει στις 29 Απριλίου. Η Κυπριακή Απριλίου. Δημοκρατία δεν είναι υπέρ ήδη ή κάνουμε λάθος? Είναι υπέρ του συμβιβασμού η Κυπριακή Δημοκρατία. Φυσικά η Κυπριακή Δημοκρατία και πολλές άλλες χώρες του Νότου θα ήθελαν αυτό που λέει και ο Κύπριος Υπουργός Εσωτερικού. Δηλαδή να υπήρχε ένα μόνιμο σύστημα υποχρεωτικής μετεγκατάστασης. Αυτό δεν περιλαμβάνεται στην τελική κυρία συμφωνία. Κύριε Κετσίφτες, θέλετε να μας πείτε έτσι. Στο πλαίσιο του συμβιβασμού. Επειδή σε κάποιες περιπτώσεις ήταν οριακή αυτή η πλειοψηφία στις 10 ψηφοφορίες, αν θέλετε, ποιες ήταν οι ομάδες που καταψήφισαν? Καταψήφισαν το σύμφωνο στο σύνολό τους η ομάδα της Αριστεράς, ναι, η ομάδα των Πρασίνων, των Οικολόγων και οι ομάδες της άκρας δεξιάς, δηλαδή συντηρητικοί, ναι, μεταρρυθμιστές και το ID. Είναι, δηλαδή ταυτίζονται οι θέσεις τους ή είναι εκ διαμέτρου και καταψήφισαν? Ενώ της Αριστεράς με την άκρα δεξιά. Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, ναι, οι μία ομάδα της Αριστεράς και των Πρασίνων θεωρούσαν, για παράδειγμα, το ζήτημα της οικονομικής συνεισφοράς αντί της υποχρέωσης με την κατάσταση, θεωρούν ότι είναι εκτός της ηθικής, τέλος πάντων, ναι, διάστασης. Θεωρούσαν ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτό το ζήτημα. Ενώ οι ομάδες της άκρας δεξιάς θεωρούσαν ότι είναι χαλαρό το σύμφωνο, ότι έπρεπε να γίνεται, δηλαδή να μην υπάρχει τέτοιου είδους δικλείδες ασφαλείας για τους ευάλωτους πολίτες πριν των χωρών οι οποίοι αναζητούν άσυλο. Διότι το νέο σύμφωνο, το μεταρρυθμισμένο σύμφωνο για το άσυλο, αυτό που επιτυχάνει η κυρία Σάβα είναι μια πολύ σημαντική ισορροπία. Παροχή δηλαδή της κατάλληλης προστασίας σε όσους που έχουν ανάγκη, στους ευάλωτους, αυτούς που όντως χρήζουν πολιτικού ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καθίσταται ένα φρούριο. Mm-hmm. Είμαστε εμπιστοί στις αρχές της αρχαίας Ελλάδας και της αρχαίας Ρώμης περί του πολιτικού ασύλου. Θεωρούμε ότι αναφέρεται το ανθρώπινο δικαίωμα και είναι προτέρημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να δίνει πολιτικό άσυλο σε κατατρεγμένους που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Αλλά την ίδια ώρα, όσοι οι συνάνθρωποι μας δεν χρήζουν αυτού του δικαιώματος, ότι δεν πρέπει να τους παραχωρηθεί δηλαδή πολιτικό άσυλο, θα γίνονται με ευκολότερες διαδικασίες, με ταχύτερες διαδικασίες η επιστροφή τους στις χώρες τους. Και την ίδια ώρα το νέο σύμφωνο προβλέπει πολύ αυστηρούς τρόπους για την καταπολέμηση όλων αυτών των λάστρων διακινητών ψυχών, οι οποίοι βγάζουν πάρα πολλά χρήματα. Είναι ένα τεράστιο εμπόριο ψυχών αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, κυρία Σάβα. Και με τις νέες νομοθεσίες γίνεται πολύ αυστηρότερο το πλαίσιο κατά αυτό. Θα δούμε και στην πράξη που τώρα λέτε ότι πρέπει να περάσει ξανά από το Συμβούλιο. Όχι, δεν έχει περάσει από το Συμβούλιο. Η συμφωνία, καταρχήν η πολιτική συμφωνία, επιτεύχθηκε τον Δεκέμβριο. Ναι. Αν το επόμενο βήμα είναι να πάει στο Συμβούλιο τώρα. Ναι. Το Συμβούλιο των Υπουργών να εγκριθεί αυτό δηλαδή που εγκρίθηκε χθες, ναι, και στη συνέχεια θα πρέπει να δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 20 ημέρες μετά αρχίζει η εφαρμογή και το τελικό χρονικό όριο για την πλήρη εφαρμογή των νομοθεσιών είναι τα επόμενα 2 χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι τελευταίο, κύριε Κετσί, επειδή έγινε μεγάλη συζήτηση χθες, αντιπαράθεση, είχαμε και διαδηλωτές, χειροκροτήματα, επιδοκιμασίες, πολλά. Ήταν παρόντες, παρούσες και παρούσα οι 5 εκ των 6 ευρωβουλευτών μας. Αντιλαμβάνομαι, αποουσίαζε ο κύριος Νιαζίκης Ζίλγουρεκ. Οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν να τοποθετηθούν εκπροσωπώντας τη χώρα μας, διότι αυτό είναι ο ρόλος τους. Εκεί εκπροσωπούνται οι πολιτικές ομάδες, κύριε Σάβα. Δεν εκπροσωπούνται οι χώρες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι, λέω, να πάρουν το λόγο ομάδες, να εξηγήσουν τις ιδιάζουσες συνθήκες της δικής μας χώρας πρώτης γραμμής. Αυτό γραμμής. Το κάνουν οι Κύπροι ευρωβουλευτές εντός των πολιτικών τους ομάδων. Ξέρετε, εκτός από την Σύνοδο της Ολομέλειας, η κάθε πολιτική ομάδα συνεδριάζει πριν την Ολομέλεια για να καθορίσει τη θέση της για συγκεκριμένα θέματα. Εκεί οι Κύπροι ευρωβουλευτές παίρνουν τον λόγο. Αλλά στην το λόγο παίρνουν δηλαδή οι εισηγητές. Η καταγραφή των εισηγητών, των σκιώδων εισηγητών, αυτών που διαπραγματεύτηκαν. Ευχαριστώ, κύριε Γετσί. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας χαιρετώ.